Οριστικοποιήθηκε ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου του ποταμιού στην Ξάνθη με τη θέση να παίρνει ο πρώην αξιωματικός του ελληνικού στρατού Γιώργος Χατζηθεοφάνους. Παράλληλα, το ψηφοδελτίο του κόμματος κλείνει την Παρασκευή με τις διεργασίες να βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς όλα τα ονόματα με τις συστάσεις που τα συνοδεύουν έχουν αποσταλεί στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή που θα λάβει τις τελικές αποφάσεις. Βρισκόμαστε σε μια φάση διεργασιών, συζητάμε και προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα καλό ψηφοδέλτιο, ένα δυνατό ψηφοδέλτιο. Για μας δεν είναι μόνο ο πρώτος σημαντικό, είναι το σημαντικότερο βέβαια, αλλά δεν είναι μόνο αυτό σημαντικό. Πρέπει όλο το ψηφοδέλτιο να δείχνει ποιο είναι το ποτάμι και τι είναι το ποτάμι. Προσπαθούμε και είμαστε σε μια επικοινωνία με ανθρώπους. Αύριο είναι η τελευταία μέρα ως εργάσιμοι για να αποφασίσουμε κάποια πράγματα και την Κυριακή κλείνει η προθεσμία. Νομίζω ότι αύριο θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε κάποια ονόματα. Ωστόσο, να πούμε δύο λόγια για το πρώτο όνομα που ανακοινώθηκε. Ναι, ο Γιώργος Χατζηθεοφάνους είναι ξανθιώτης, είναι μεγάλωσε και ζει εδώ, ο κύκλος είναι εδώ. Έλειπε πολλά χρόνια λόγω του επαγγέλματός του. Είναι το μεάρχης, στο πολιτικός υπεύθυνος στην άμυνα στο ποτάμι, δηλαδή είναι στέλεχος ποταμιού εδώ και πολύ καιρό. Και η συμμετοχή του στην Ξάνθη έχει να κάνει με μια ενδυνάμωση του ψηφοδελτίου, να δώσει έναν άλλο αέρα και μια άλλη δυναμική στο ψηφοδελτίό μας. Νομίζω θα πάμε καλά. Συζητάει το ποτάμι με ονόματα που συζητούσε και το Γενάρη. Κοιτάξτε, το ποτάμι από τη μέρα που έγινε, που δημιουργήθηκε, είπαμε ότι είμαστε ένα κόμμα των συνενέσεων, των συνεργασιών και της διεύρυνσης. Συζητάμε με όλους. Πιστεύουμε ότι αυτή η κρίση και αυτή η κατάσταση δεν είναι δεν μπορεί κανένας να την αντιμετωπίσει και φυσικά καμιά κυβέρνηση του 25, 30, 35%. Ζητάμε λοιπόν μια ευρύτερη κοινωνική συνένεση και συμμετοχή να αλλάξουμε τα πράγματα. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν συζητάμε με όποιον θέλει να συζητήσει με το ποτάμι, στο πλαίσιο αυτών των αρχών που το ποτάμι βάζει στην πολιτική σκηνή, στην πολιτική ατζέντα. Στο σκέλος της μειονότητας υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από στελέχη της μειονότητας που είχαν αρνηθεί να συζητήσουν το Γενάρη με το ποτάμι, επανέλαβε ο υπεύθυνος του κόμματος στην περιοχή. Ανάμεσα στα ονόματα αυτά, για μία μη εκλογική θέση βρίσκεται το όνομα του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μάτα Τζετσετίν, που είναι πιθανό να συμπεριληφθεί. Ο ίδιος υποστηρίζει σε συνομιλίες του ότι έχει κλείσει, αλλά το κόμμα αναφέρει ότι μόνο ο επικεφαλής είναι δεδομένος.